καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως σήμερα κάνει πολύ ζέστη. Υπάρχει και ιδιαίτερο φόρτο εργασίας και εδώ στο Δήμο. Και θα ήθελα να έρθω στο σταθμό. Θα βρεθούμε την επόμενη φορά. Ναι, εντάξει, εννοείται. Σίγουρα, ναι. Έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με το νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, γιατί κάποια χωριά δεν έχουν νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι εκεί στο Δήμο, μιας και μιλάμε, σας το ρωτάω. Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε. Ναι. Ακριβώς. Okay, εντάξει, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κατσαρά, καταρχάς να αρχίσουμε τη συζήτησή μας λίγο από τον προϋπολογισμό. Έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή, έχει πάει στο παρατηρητήριο, γίνονται κάποιες διορθώσεις από ό,τι μάθαμε. Έχει πέρασει και από το παρατηρητήριο, γύρισε, γίνανε οι διορθώσεις, περάσαμε στη Δημοτική Επιτροπή και τώρα πάει Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Ναι. Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και έπειτα θα πάει αποκεντρωμένη και ολοκληρώνω. Δηλαδή, καλώς εκ των πραγμάτων, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τέλος της εβδομάδας, της επόμενης, όχι αυτή μας αρχή, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τέλος του μήνα, τέλος πάντων. Ναι. Θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε προϋπολογισμό. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν γίνει κάποιες ενστάσεις, κάποιες προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη. Αυτό μπορεί να φρενάρει κάποια διαδικασία? Όχι, προς το παρόν δεν φρενάρει κάτι, προχωράμε κανονικά. Δηλαδή, εφόσον εγκρίθηκε από το παρατηρητήριο, εμείς προχωράμε κανονικά. Εσείς προχωράτε κανονικά τη διαδικασία και σε περίπτωση που... Σε περίπτωση που γίνει κάτι, μετά το βλέπουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή πάμε... Μετά η διαδικασία είναι πάλι... θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Σας ξαναείπαμε ότι δηλαδή πάνω στις, σχετικά με τα τέλη, τις οποίες γίνανε αυτός ο εξορθολογισμός όλων των τελών, η αύξηση που πήρε. Οι αυξήσεις, ναι. Στην ουσία εμείς ορθά γίνανε οι αυξήσεις για το λόγο ότι καταρχήν αυτό που είπαμε ότι όλους τους πολίτες τους, μας καλύπτει και ο νόμος ότι σε όλους τους πολίτες μπορούμε να έχουμε τις χρεώσεις, να είναι ίδιες οι χρεώσεις και στα νερά και στα δημοτικά τέλη. Και αυτό που λέμε ότι και η αύξηση που πήρε, πήρε τόση ώστε, δηλαδή και πληθωριστικά να το βλέπαμε από το 2014 που έγινε την τελευταία φορά που είχε πάρει αύξηση και μετά, ενώ που γίναν συνενώσεις των, που συνενώθηκαν οι Δήμοι και από εκεί και έπειτα κάναμε ένα ενιαίο τιμολόγιο με τα μικρές Κυκλάδες τότε που μειώσαμε τις τιμές σε κάποιες περιοχές που ήταν διαφορετικές. Από εκεί και έπειτα, δηλαδή πληθωριστικά αν το παίρναμε, σήμερα θα ήταν πολύ παραπάνω οι τιμές σε σχέση με αυτές, ναι, που μπήκαν. Αυτές είναι οι δικές σας απόψεις. Κάποιοι πολίτες έχουν διαφορετική τελείως άποψη, ότι δεν θα έπρεπε να είναι ενιαίο το τιμολόγιο, διότι άλλο μια επιχείρηση στην Κεραμωτή, άλλο μια επιχείρηση στον Άγιο Προκόπη. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, ότι υπάρχει διαφορά. Στην ουσία, η διαφορά, αυτό που υπάρχει, στην ουσία, εμείς χρεώνουμε την υπερκατανάλωση. Δηλαδή αυτός ο οποίος κάνει διαχείριση του νερού, στην ουσία δεν πληρώνει πολλά. Αυτός ο οποίος όμως κάνει υπερκατανάλωση, αυτός στην ουσία πληρώνει περισσότερα. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς, κοιτάξτε να δείτε, λέμε ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όντως υπάρχει, γιατί αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαμε αντανακλαστικά και δράσαμε γρήγορα έτσι ώστε να νοικιάσουμε τις τρεις αφαλατώσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα είναι η τρίτη αφαλάτωση η οποία είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει και αυτή κανονικά. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει νερό. Όντως δεν υπάρχει νερό, είναι δύσκολο νερό. Φανταστείτε τώρα να μην είχαν γίνει και αυτές οι κινήσεις, να μην είχαν γίνει όλες αυτές οι προειδοποιήσεις, μην καταναλώνουμε, μην κατασπαταλάμε το νερό και ούτω καθεξής, θα έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ο κόσμος πλέον, επειδή το τιμολόγιο αυξήθηκε, επειδή λόγω των ανακοινώσεων, επειδή μπαίνανε κάποια πρόστιμα όταν γινόταν αλόγηση στη χρήση του νερού. Από εκεί και πέρα συμμορφώθηκε και βλέπουμε ότι εξοικονομήσαμε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Εξοικονομήσαμε, ναι, παρόλο η κίνηση του τουρισμού είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, μιλάμε, που αυτή τη στιγμή πέρσι είχαν γίνει πολύ περισσότερη κατανάλωση του νερού σε σχέση με φέτος. Κοιτάξτε, όπως και να είναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα του νερού και ούτως ή άλλως από τη στιγμή που γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η λειψιδρία, ούτως ή άλλως θα έκανε οικονομία στο νερό. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι αυξήσεις. Γιατί δυστυχώς υπήρχε τεράστια χρήση του νερού, αλλά ναι, γιατί χρήση, ξέρανε μάλλον, ότι υπάρχει νερό και εσείς ως Δήμος δεν είχατε κάνει και κάτι ώστε με μια ανακοίνωση, μια καμπάνια, ας πούμε, για οικονομία στο νερό. Μα πάντα είναι φυσικό και επόμενο να το λέμε, αλλά από εκεί πέρα, όταν γίνανε οι ανακοινώσεις σχετικά με τη χρήση του νερού και να μην γίνεται κατασπατάληση του νερού χωρίς λόγο, επειδή θα έπεθαν κάποια συγκεκριμένα πρόστιμα, από εκεί και πέρα είδαμε ότι ο κόσμος πρόσεξε και προσέχει ακόμα και σήμερα που μιλάμε και πρέπει να προσέχουμε το νερό
Πρέπει να προσωπικοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται, ας πούμε, στις αυξήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ακόμη δεν τις έχουμε δει μπροστά μας αυτές τις αυξήσεις. Και επίσης αυτό που λένε πολλοί, κύριε Κατσαρά, και δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, είναι ότι ο Δήμος δεν προσπάθησε εγκαίρως να λάβει κάποια μέτρα για τη λειψιδρία. Ήρθαμε τελευταία στιγμή με τις αφαλατώσεις και φορτώσαμε πάνω στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά τα έξοδα και όλα αυτά τα χρήματα. Την ίδια στιγμή που ακούμε και βλέπουμε δίπλα μας, ας πούμε, η Τίνος πριν από λίγες ημέρες χρηματοδοτήθηκε για τη μίσθωση αφαλατώσεων που έκανε. Ινάξως, γιατί δεν χρηματοδοτείτε? Τι πάει στραβά, τι δεν γίνεται καλά? Ακούστε λίγο, οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν από κάποια προγράμματα είναι για να μπουν κάποιες αφαλατώσεις στο μέλλον. Δηλαδή καταθέτεις ένα πρόγραμμα το οποίο σου λέει μετά από 3 χρόνια θα έχεις κάποιες αφαλατώσεις. Και εμείς στο master plan το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή συνεργασία. Όχι, όχι, δεν εννοώ μόνο αυτό. Πρόσφατα, πριν από την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος Τίνου επιχορηγήθηκε για 2 αφαλατώσεις που θα μισθώσει τώρα το καλοκαίρι. Θα τις μισθώσει. Επιδοτήθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με κοντά 300.000 ευρώ. Πιστεύω ότι και εμείς πρέπει να καταφέρουμε. Έχω ακούσει τον Δήμαρχο και τον κύριο Μαυρομάτη στο Δημοτικό Συμβούλιο που λένε ότι εμείς προσπαθούμε να πάρουμε χρήματα αλλά δεν μας δίνουν κτλ. Πώς δίνουν σε άλλο Δήμο και δεν δίνουν στο δικό μας Δήμο? Εγώ από ό,τι γνώριζα. Τι δεν πάει καλά, αυτό λέω. Εγώ από ό,τι γνώριζα ήταν το θέμα ότι ήταν κάποια χρηματοδοτούμενα για να μπουν στις μελλοντικές αφαλατώσεις. Τώρα, σχετικά με τις αφαλατώσεις καινούργιες, τις οποίες αυτές βάλαμε που νοικιάσαμε και εμείς. Όντως έχουμε κάνει τις κινήσεις έτσι ώστε να υπάρξει κάποια χρηματοδότηση. Πιστεύουμε να μας εγκρίνουν τελικά. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς προσπαθούμε τώρα αυτό από το χειμώνα για να είμαστε έτοιμοι τώρα που μιλάμε. Ξέρετε τις διαδικασίες τις οποίες υπάρχει στο δημόσιο γενικότερα, το να υπάρχουν απέναντι σε κρίσεις και ούτω καθεξής, να υπάρχει όλη η διαδικασία. Και παρόλο που προσπαθήσαμε πολύ νωρίς πάνω σε αυτό, είδαμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε φτάσει τώρα Ιούνιο μήνα και ολοκληρώνεται η τελευταία αφαλάτωση. Με αυτό θα εξοικονομήσουν περίπου 4.000 κυβικά ημερησίως. Παράλληλα, παίρνουμε από τις γεωτρήσεις, έχουμε νοικιάσει και άλλες γεωτρήσεις σε διάφορα επίπεδα. Μέσα σκοπός μας είναι η Νάξος να μην μείνει χωρίς νερό αυτό θέλουμε και εμείς και αυτό παρακαλάμε. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε και πιστεύω ότι σίγουρο. Θα το καταφέρουμε αυτό. Αλλά στο βωμό αυτού όμως δεν μπορούμε να τα θυσιάζουμε και τα πάντα. Και το λέω έτσι διότι το κατηγορώ και η κριτική των πολιτών σε εσάς, στη Δημοτική Αρχή, είναι οι μη έγκαιρες ενέργειες να κάνετε ώστε να έχουμε νερό, φράγμα τσικαλαριού, μικρά φράγματα, επεξεργασία τριτοβάθμια λιμάτων βιολογικού. Όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχετε προνοήσει, κύριε Κατσαρά. Ακούστε λίγο το σχετικό. Όπως επίσης, είμαστε αρνητικοί εμείς σχετικά με το φράγμα του τσικαλαριού. Το ξέρω πως δεν είστε αρνητικοί. Το θέμα είναι άλλα αρμόδια υπουργεία τα οποία ασχολούνται με το συγκεκριμένο έργο. Το γνωρίζω, έργο, αλλά εμείς ως νησί έπρεπε να το τρέξουμε και εσείς είστε μια δημοτική αρχή φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση. Έχετε επαφές και με τον κύριο Βρούτση που είναι υπουργός και με άλλους υπουργούς και θα μπορούσαμε να πιέσουμε λίγο περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστέψτε με ότι και ο Δήμαρχος. Δηλαδή, σας μεταφέρω τώρα και αυτά που ακούγονται έξω και αυτά που μας λένε οι ακροατές μας και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κόσμου, όμως από εκεί και έπειτα εμείς και σε τέτοια μεγάλα έργα, όπως είναι το φράγμα του Καλαβιού και πολλά άλλα, προσπαθούμε και πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις και στην κυβέρνηση την ίδια. Και περιμένουμε και εμείς να βγει ένα αποτέλεσμα έτσι ώστε ειδικά το φράγμα του Σκαλαρίου που θα λύσει πολλά προβλήματα. Από εκεί και έπειτα λέμε για το φράγμα, ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει. Χωρίς νερό όμως αυτή τη στιγμή πάλι θα ήταν ο δώρο άδωρον. Εντάξει, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, γιατί όπως και να έχει έβρεξε, λοιπόν, κύριε Κατσαρά, δεν είναι αυτό δικαιολογία. Γι' αυτό λέμε τώρα για να το κλείσουμε και το θέμα σχετικά με το νερό, ότι εμείς τώρα στο νέο master plan που γίνεται για την ίδρυψη γενικότερα έχει προβλεφθεί το να μπει και μία μόνιμη αφαλάτωση. Από εκεί και έπειτα, σε περιόδους λοιπόν οι οποίες θα υπάρξει όπως είναι τώρα που μιλάμε η λειψιδρία, να μην έχουμε θέματα, να έχουμε σταθερή αφαλάτωση και από εκεί και έπειτα, αν χρειάζεται να νοικιάσουμε και κάποιες άλλες, να το κάνουμε στην πορεία. Και πιστεύουμε, γιατί η Νάξος, εντάξει, ανέκαθεν ήταν ένα νησί το οποίο πάντοτε είχε νερά και έχει νερά το νησί επάνω, έχει νερά. Απλά δεν τα εξοικονομούμε αυτά τα νερά. Δεν έχουμε κάνει τα έργα αυτά που πρέπει για να τα εξοικονομήσουμε. Ναι. Όμως, ακούστε, εμείς θα προσπαθήσουμε, δηλαδή μέσα με αυτές τις ενέργειες που κάνουμε, να εξασφαλίσουμε έτσι ώστε στο μέλλον να μην χρειάζεται αυτό τη τελευταία στιγμή που πολλοί Δήμοι, που άλλοι Δήμοι αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα, δεν έχουν αφαλατώσεις και προσπαθούν, είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς. Εμείς όμως, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ήδη δεν έχουμε, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιες περιοχές
ως προς την πίεση του νερού γενικότερα, αλλά πιστέψαμε ότι είναι διαδικαστικό το θέμα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, όντας και θα έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία αφαλάτωση εδώ πέρα, μαζί με τις, και με τις υπόλοιπες γεωτρήσεις που είναι, δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Α, πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή η χαμηλή τάση, η ροή που έχει το νερό, θα, δεν θα υπάρχει σε λίγο Υπάρχουν καιρό. Υπάρχουν πολλές διαδρομές που πάει το νερό και από εκεί και έπειτα παίζουμε με τα νερά στην ουσία, έτσι να το πούμε λαϊκά, για να μπορέσουν να έχουν όλες τις περιοχές με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση του νερού. Ενώ τα κυβικά τα οποία παίρνουμε καθημερινά, όταν θα μπει και αυτή η αφαλάτωση, η οποία θα μας δίνει 2.000 κυβικά ημερησίως, από εκεί και έπειτα κάποια προβλήματα σε σχέση με τις πίεσεις θα λυθούν. Μάλιστα. Ας μην σας κουράζω περισσότερο με το θέμα του νερού. Εγώ εκεί που θα ήθελα να παραμείνω στο θέμα αυτό είναι σχετικά, επειδή είστε και αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού και αρμόδιος κυκλοφοριακού κτλ. Όταν είδατε τις αφαλατώσεις κάτω από το Δήμο, τι είπατε, σας άρεσε αυτό το θέαμα? Ακούστε, δεν είναι και εμάς, δεν είναι ευχάριστο το σημείο το οποίο υπάρχουν, αλλά εδώ έχουμε να διαλέξουμε. Είναι, θέλουμε νερό ή θέλουμε κάτι καλέσθητο. Το συμφωνούμε ότι δεν είναι. Όμως, νομικά όμως, έτσι για να σας το δώσω καταλάβω, θα μπορούσαμε, γιατί αναρωτιούνται πολλοί και λένε, για ποιο λόγο, εφόσον ήταν αυτές οι δύο αφαλατώσεις εκεί πέρα, δεν πήγαινε και αυτή η τρίτη αφαλάτωση να πέσει δίπλα στις άλλες, που υπήρχε ο χώρος. Και όμως, ο νομοθέτης σου λέει ότι δεν μπορούν να είναι πάνω από 2.000 κυβικά φαλατώσεις στην ίδια χερσαία λιμενική ζώνη. Μάλιστα. Οπότε έπρεπε το ένα, ειδικά η μία που βγάζει περίπου 2.000 κυβικά, έπρεπε να πάει σε άλλο σημείο. Το σημείο λοιπόν το οποίο προτάθηκε, γιατί ψάχναμε κάποια σημεία, το σημείο ήταν αυτό, προσωρινό είναι βέβαια, το καταλαβαίνουμε από τον κόσμο και εμείς. Μην νομίζω ότι και εμάς μας άρεσε και το επικροτούμε καθημερινά. Ωστόσο όμως, βάζοντας πάνω απ' όλα τις ανάγκες του κόσμου και τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να υπάρξει νερό, επιλέξαμε να μπει τουλάχιστον για τις επόμενες, αυτό εδώ πέρα θα το βλέπουμε για τις επόμενες 3-4 μήνες. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα η πρώτη αφαλάτωση που θα φύγει θα είναι αυτή. Οι άλλοι θα παραμείνουν μέχρι να δούμε την εξέλιξη του νερού γενικότερα. Για το έργο κάτω στο λιμάνι, τι γίνεται? Εκεί έχει σταματήσει πάλι. Το έργο κάτω στο λιμάνι, λοιπόν, ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, ήδη είχε έρθει από την Εναλίων. Προϊσταμένη της ομάδα δίτων. Προϊσταμένη των Εναλίων αρχαιοτήτων. Ναι, σωστά. Οι οποίοι βούτυξαν, όλα είναι εντάξει, θα πάρει συνέχιση το έργο. Σήμερα έρχεται και ένας υπάλληλος από την αρχαιολογία Εναλίων, ο οποίος θα είναι καθημερινά εδώ, που θα παρακολουθεί το έργο ως προς την αποκατάσταση. Πολλές φορές εξωγενείς παράγοντες όπως αυτά που δημιουργήθηκαν ήταν το αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα που μιλάμε και το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα εμπόδια θα είχε ολοκληρωθεί. Τώρα μιλάμε ότι θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Ξεκινάει πάλι άμεσα, δηλαδή σήμερα έρχεται ο συγκεκριμένος αρχαιολόγος. Άρα πήρε δηλαδή το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε πάλι και ξεκινάμε, τα έργα. Ξεκινάμε πάλι, θέλω πιστεύω. Αλλά ότι δεν πάβει πάλι να ήταν μια πολυήμερη. Δυστυχώς, ξέρετε, δυστυχώς. Τώρα καταλαβαίνετε ότι όταν κάνει κάποια έργα. Πάντως βρέθηκαν πολλά αρχαία στο σημείο και μάλιστα βρέθηκε και ένα τόφιο λιχνάρι από ό,τι μου είπαν. Αρχαία. Εντάξει, κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν, κοιτάξτε, είναι οι περιοχές οι οποίες όντως βγάζουν αρχαία, εντάξει, άλλα είναι μεγαλύτερης αξίας, άλλα μικρότερης αξίας. Από εκεί και έπειτα το σωστό είναι ότι ενώ πήραμε τη συνέχιση και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι ώστε να το ολοκληρώσουμε και να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να θωρακιστεί το έργο αυτό. Αλίμονο να έρθει κάποιος καιρός, κάποιος νοτιάς δυνατός, καταλαβαίνετε, θα διαλύσει όλα πάνω στον προβλήτα. Οπότε πρέπει να ολοκληρωθεί. Θέλω να πιστεύω μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να έχει ολοκληρωθεί το κύκλωμα. Ναι, λογικά τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί, ίσως από ό,τι μας είχε πει και ο μηχανικός του έργου. Όπως και να είναι, τώρα το τρώμε στη μάπα όλο το καλοκαίρι. Συμφωνώ. Κόσμος έρχεται στο νησί, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δυστυχώς, καταλαβαίνετε, 33 είναι μέρες σταμάτησαν οι εργασίες πριν λίγο καιρό. Τώρα πάλι άλλη μια εβδομάδα πάει πίσω το έργο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να μείνετε μαζί μας και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε πολύ λίγο, εντάξει. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Εξακολουθούμε να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Νάκους και Μικρών Κυκλάδων, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα που αφορούν το Δήμο μας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι το νερό, όπως είναι διάφορα προβλήματα και ζητήματα που υπάρχουν. Κύριε Κατσαρά, εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, έχουμε δύο παρατηρήσεις από κάποιους ακροατές, έτσι τις έχω μαζέψει γενικά, γιατί μας έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Η μία είναι ότι ενιαίο τιμολόγιο λέτε ως δικαιολογία για τις μεγάλες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Από την άλλη πλευρά όμως δεν αντιμετωπίζει ο Δήμος ενιαία όλο το νησί.
Για ποιο λόγο δεν το αντιμετωπίζουν? Διότι υπάρχουν παράπονα και σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα και σε ό,τι αφορά τα αθλητικά και στις υποδομές και γενικότερα είναι κάποια ζητήματα για τα οποία το γνωρίζετε, τα έχετε ακούσει και εσείς, παραπονιούνται πολύ τα ορεινά, κυρίως χωριά της Νάξου. Ακούστε να δείτε και σε σχέση με τα ορεινά που λέτε εμείς και στα πολιτιστικά αλλά και στα αθλητικά, ότι επειδή συνεργαζόμαστε άψογα, δηλαδή τουλάχιστον εγώ τη θητεία που ήμουν σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος, τώρα είναι ο κ. Φλεριανός και ο κ. Πολυκρέτης αρμόδιος σε αυτά τα θέματα, ωστόσο σε αιτήματα τα οποία έχουν στήσει κυρίως συλλόγοι και στα θέματα πολιτισμού αλλά και αθλητισμού, πάντοτε ο Δήμος είναι αρρωγός και βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να διαφημίσει το νησί, γιατί οι σύλλογοι, το έχω πει και πολλές φορές και στο παρελθόν, όταν ένας σύλλογος είναι ενεργός γενικότερα, παράγει έργο και εμείς ερχόμαστε συνεπικουρικά και βοηθάμε. Και το κάνουμε πάντοτε. Και γενικότερα ό,τι έχουν ζητήσει στα χωριά, πάντοτε κοιτάμε. Δηλαδή και πολλές φορές ο Δήμος χαλάει περισσότερα χρήματα, αν δηλαδή αν πάρεις για παράδειγμα τα έσοδα τα οποία παίρνει ένα μικρό χωριό σε σχέση με αυτά που μπορεί να κάνει αν ήταν μοναδικό χωριό σαν κοινότητες, ας πούμε, όπως ήταν παλαιότερα, δεν θα μπορούσαν το έργο να το κάνουν. Από εκεί και μετά ο Δήμος, εκεί που υπάρχουν ανάγκες, τις υλοποιεί, εννοείται ότι τις υλοποιεί, και από εκεί και έπειτα βάζει και προτεραιότητες. Και εμείς θεωρείτε δηλαδή ότι ισότιμα αντιμετωπίζονται όλα τα χωριά της Νάξου, διότι τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Μέχρι και ούτε τεχνικό πρόγραμμα δεν σας φέρανε πέρυσι, γιατί λένε τι να το συντάξουμε τεχνικό πρόγραμμα, αφού ποτέ δεν γίνεται και δεν υλοποιείται. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή πώς, αφού τα ακούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ακούτε και εσείς, κύριε Κατσαρά. Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Έργα εμείς αυτή τη στιγμή υλοποιούμε, προτάσεις από τα χωριά τα οποία μας έχουν ζητήσει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλάνο πενταετίας, τα οποία θα μπαίνουν προτεραιότητες και από εκεί και έπειτα βάζουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες θα υλοποιήσουμε και ποιες θα πάνε λίγο παραπέζω. Κοιτάζουμε δηλαδή βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κάποια έργα. Ξεκινάμε όμως αυτή τη στιγμή από ένα νοικοκύρεμα, θα το πω στα οικονομικά, του Δήμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είστε η ίδια Δημοτική Αρχή όμως και πριν 4 χρόνια και σήμερα, καταλάβατε. Κοιτάξτε, πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι ο Δήμος είναι, θα το πω και πολλές φορές με κατηγορούν και όλες που χαρακτηρίζουν το Δήμο σαν επιχείρηση. Πώς το εννοώ όμως αυτό, λέγοντας ότι είναι μια επιχείρηση. Αν αυτή η επιχείρηση δεν παίρνει έσοδα, δεν μπορεί να παράξει έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τα έσοδα μόνο από τους δημότες, κύριε Κατσαρά. Τα έσοδα μπορεί να έρθουν και από προγράμματα ευρωπαϊκά και δεν φημίζεστε και τόσο. Όχι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν φημίζεστε και τόσο ότι παίρνετε χρήματα από χρηματοδοτήσεις γύρω-γύρω. Ακούστε λίγο. Βλέπετε ότι εμείς κάνουμε κατάρτιση ενός προϋπολογισμού 53 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Που μέσα υπάρχουν και χρηματοδοτούμενα. Δηλαδή δεν είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι ανενεργός. Βλέπετε ότι είναι σε εξέλιξη και έργα μεγάλα και έργα που θα γίνουν στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Αυτό που ήθελα όμως εδώ να σταθώ είναι ότι ο Δημός, ο πολίτης, θα πρέπει να είναι εντάξει προς τις υποχρεώσεις του. Εμείς, ο Δήμος, έχει κάποια έσοδα. Ποια είναι τα έσοδά μας? Είναι τα έσοδά μας τα οποία παίρνουμε από την ίδρυυση, την αποχέτευση, τα δημοτικά τέλη, τους κοινόχρηστους, τους χώρους, τα νεκροταφεία. Σε όλα αυτά, λοιπόν, όταν ο κόσμος πληρώνει, εγώ σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος στα οικονομικά αυτή τη στιγμή, έχουμε δώσει δυνατότητα σε όλους μέχρι τέλος του Ιουνίου να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους ως προς τους κοινόχρηστους χώρους. Από εκεί και έπειτα τον Ιούλιο θα γίνονται όποιοι ελέγχοι πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα ο οποίος ο άλλος κάνει κατάληψη ενός κοινόχρηστου χώρου και από εκεί και έπειτα δεν πληρώνει. Καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν κυρώσεις του νόμου. Ναι. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι για να μπορέσει ένας Δήμος να λειτουργήσει, αν δεν εισπράξει, δεν μπορεί να παράξει. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μέρημνα σας θα έπρεπε να. Κύριε Κατσαρά, πάνω σε αυτό που λέτε, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Ασχολείται καθημερινά τον ενημερώνει τον κόσμο σχετικά με τις οφειλές τις οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεχάσει να πληρώσουν κάτι. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενημερώνει τον κόσμο και μέσω πλατφόρμας, μέσω email και μέσω και τηλεφωνικά και βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα, δίνει το δικαίωμα νομοθέτης να ρυθμίζουν μέχρι 24 δόσεις αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε και συμφωνώ μαζί σας. Πολύ ωραία και θα πρέπει οι πολίτες να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και να πληρώνουν. Παραπάνω αυτό σας λέμε την τελευταία φορά που το είχα τσεκάρει πριν 2 εβδομάδες. Ήταν 300.000 παραπάνω τα έσοδα του Δήμου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι σημαντικό λοιπόν να ο κόσμος ενημερώνεται. Δεν είμαστε υπέρ το να ρίξουμε πρόστιμα. Δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο από μόνος του να έρθει, να ρυθμίσει, να πληρώσει
τις υποχρεώσεις τους οποίες αναλογούν. Λοιπόν, πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει να γίνεται. Μισό λεπτό. Σχετικά με τα πάρκινγκ. Ναι. Μισό λεπτό, θα πάμε και σε αυτό. Μπορώ να μιλήσω, να κάνουμε λίγο διάλογο. Ούτε δαλικές, ούτε ψυγεία, ούτε σκάφη τρέιλερ και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε, γιατί θα δεχτούμε τεράστιο κόσμο και βλέπουμε ότι καθημερινά ο κόσμος αυξάνεται. Θα δούμε δηλαδή φέτος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, ότι θα έρθει πάρα πολύ. Κύριε Κατσαρά, με ακούτε? Με ακούτε? Κύριε Κατσαρά, με ακούτε? Δεν με ακούει. Κύριε Κατσαρά, με ακούτε? Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι άδεια. Αν λοιπόν κάνουμε εμείς κατάληψη και βάζουμε μέσα διάφορα ογκώδεις αντικείμενα και φορτηγά και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα και με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει πού να παρκάρει. Οπότε, κύριε Κατσαρά, με ακούτε? Με ακούτε εσείς? Το λέω τώρα στον αέρα. Κύριε Κατσαρά. Κύριε Κατσαρά. Έχουν ενημερώσει και τη δημοτική αστυνομία αυτή τη στιγμή να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από τα πάρκινγκ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα δυσάρεστα ως προς τις κυρώσεις. Κύριε Κατσαρά, με ακούτε εσείς? Γιατί με ακούτε? Κύριε Κατσαρά. Κύριε Κατσαρά, με ακούτε? Δεν με ακούει, Κώστα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη γραμμή. Ακούτε? Με ακούτε εσείς? Κύριε Κατσαρά, είχαμε κάποιο πρόβλημα στη γραμμή, δεν με ακούγατε. Δεν ξέρω αν ακούστηκα εγώ αυτά που είπα. Εσείς ακουστήκατε επακριβώς όλα όσα είπατε. Ωραία. Εγώ προσπαθούσα να σας κάνω στο ενδιάμεσο κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν τις ακούγατε. Δεν ξέρω, ευτυχώς ή δυστυχώς. Έλεγα λοιπόν σχετικά με το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν πολλά χρέη προς το Δήμο και πολύ καλά κάνετε και ενημερώνετε τον κόσμο και πολύ καλά κάνετε. Και δίνεται και την ευκαιρία να κάνουν και δόσεις ώστε να ξεχρεώσουν αυτά που χρωστούν. Από την άλλη πλευρά, μας είπατε ότι ο Δήμος είναι μια επιχείρηση. Μπορεί να είναι μια τύπου επιχείρησης και να πρέπει να έχει έσοδα για να έχει έξοδα. Αλλά θεωρώ ότι η μέρημνα του Δήμου θα ήταν να λαμβάνει χρήματα και από εκεί που μπορεί να λάβει, δηλαδή από ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιχορηγήσεις, από υπουργεία κτλ., ώστε να μην πηγαίνουν όλα τα χρήματα στις πλάτες των δημοτών. Μα φυσικά και. Αυτό πρέπει να γίνεται. Και αυτό είναι και το θέμα που συζητούσαμε και νωρίτερα με το νερό και τις αφαλατώσεις. Ακούστε να δείτε λίγο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σχετικά με το κομμάτι ότι ο Δήμος εννοείται ότι ψάχνει να βρει όλα τα χρηματοδοτούμενα. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα με τις ράμπες αμαία. Πέρσι ο Δήμος δαπάνησε κάποια χρήματα το να αγοράσει μια ράμπα αμαία, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να ανταποκρινόμαστε με χαρά, εννοείται. Και βλέπουμε τώρα φέτος, ήδη ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που καταθέσαμε τεχνικό δελτίο με τρεις νέες ράμπες αμαία, οι οποίες τώρα έκλεισε το πρόγραμμα και είναι σε εξέλιξη, δηλαδή μετά το καλοκαίρι λογικά θα εγκριθούν και από εκεί και έπειτα θα προχωρήσουμε, έτσι ώστε του χρόνου να βάλουμε σε άλλες τρεις περιοχές, στην Πλάκα, στον Άγιο Προκόπη και στον Άγιο Γεώργιο, γιατί τώρα έχουμε ένα καροτσάκι το οποίο εντάξει πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει ιδιαιτερότητα εδώ του Αγίου Γεωργίου που είναι ρηχά τα νερά, καταλαβαίνετε, και θέλει διαφορετικό μηχάνημα το να πάει, δηλαδή θέλει να έχει απόσταση. Γι' αυτό υπήρχε πρόβλημα και δεν το βάλαμε και πέρυσι εδώ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε εκεί που καταλήγω είναι ότι για τα επόμενα, δηλαδή του χρόνου, θα έχουμε καινούριες τρεις ραμπές, ο οποίος ο Δήμος δεν θα δαπανίσει ούτε ένα σέντ. Πολύ ωραία, πολύ θετικό, πολύ θετικό αυτό, αυτό που μου λέτε. Ότι πάντοτε δηλαδή ψάχνουμε, εννοείται ότι κοιτάξτε. Ναι, αλλά κοιτάξτε να σας φέρω και εγώ ένα παράδειγμα όπως μου φέρατε κι εσείς άλλο ένα. Έβγαλε η περιφέρεια ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούσε δίκτυα ίδρευσης, αφαλατώσεις κτλ. Όλα τα γύρω νησιά πήραν πάρα πολλά λεφτά. Ο Δήμος, αν και το γνώριζε το πρόγραμμα, δεν κατέθεσε πρόταση για να χρηματοδοτηθεί, που θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε πάρει ένα σωρό χρήματα για όλα αυτά που κάνουμε σχετικά με τις αφαλατώσεις και τα δίκτυα που είναι άθλια σε όλο το νησί. Και πάλι εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι. Θέλω να σας πω ότι η μέρημνα του Δήμου θα πρέπει να είναι να μπορεί να εκμεταλλεύεται και να κυνηγάει τα προγράμματα. Και έχω να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα που προγράμματα πέρασαν και έφυγαν και ούτε καν τα ακουμπήσαμε, ούτε καν τα είδαμε. Και για το Δημαρχείο και για τον κλιματισμό του Δημαρχείου και και για την αναστήλωσή του. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά προγράμματα. Εντάξει, άρα λοιπόν, τα προγράμματα που βγαίνουν, άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε από εκεί έσοδα. Μπορούμε να έχουμε από εκεί έσοδα και να μην πέφτουν όλα τα βάρη στις πλάτες των δημοτών. Μα δεν πέφτουν όλα τα βάρη στων δημοτών. Αλίμονο αυτή τη στιγμή, σας ξαναλέω, που κάνουμε ένα προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια, να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει ο Δήμος 53 εκατομμύρια. Δεν είναι τόσα τα έσοδα που βάζει, αφού το καταλαβαίνω ότι μέσα υπάρχουν και χρηματοδοτούμενα. Επίσης, άλλη μία παρατήρηση που έχει γίνει εδώ είναι σχετικά με τον τουρισμό. Μου λένε ότι η Νάξο
κράτος δεν είναι μόνο τουρισμός και δεν θα πρέπει όλα να γίνονται μόνο για τον τουρισμό. Υπάρχει ενδοχώρα στο νησί, υπάρχει και ο πρωτογενής τομέας και άλλοι άνθρωποι στον τόπο που δεν ζουν από τον τουρισμό και θα πρέπει να υπάρχει και για αυτούς μια μέρημνα και μια καλύτερη μεταχείριση από το Δήμο. Εννοείται, εμείς είμαστε υπέρ, εννοείται ότι, κοιτάξτε, ο Νάξος ήταν πάντοτε αγροτικός προορισμός, ειδικά ο πρωτογενής τομέας ήταν η ναυαρχίδα μας εδώ, σαν Νάξος, η Νάξος. Από εκεί και έπειτα, τώρα συνεπικουρικά με τον τουρισμό, γιατί κακά τα ψέματα, όλα τα επαγγέλματα εξαρτιόνται και από τον τουρισμό πλέον mm-hmm. και βλέπουμε ότι και η παραγωγή, ακόμα και ο παραγωγός αυτή τη στιγμή παράγει πολλά περισσότερα σε σχέση παλαιότερα που δεν υπήρχε το κομμάτι του τουρισμού. Όλα τα επαγγέλματα, βάσει το πώς πηγαίνει ο τουρισμός κάθε χρόνο, δουλεύουν και όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή βλέπουμε οικοδομή, υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση εδώ στο νησί της Νάξου. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι στα κομμάτια εστίασης, ξενοδοχείων και ούτω καθεξής και πιστέψαμε ότι δεν είναι και επαρκή στο προσωπικό. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να φέρουμε και άτομα εκτός του νησιού για να μπορέσουν να καλύψουμε όλες τις εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται. Μάλιστα. Κιόλας. Θέλω να πάμε τώρα στο θέμα των ναυαγοσωστών. 13 Ιούνιου σήμερα, ναυαγοσώστες δεν βλέπουμε στις παραλίες της Νάξου. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει τώρα και τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε κάνει και εμείς μια έρευνα, έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία. Για πέστε μας εσείς. Εμείς, ακούστε τώρα αυτή τη στιγμή, εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία πριν το τέλος του Φεβρουάριο. Mm-hmm. Όχι, πριν το τέλος του έτους κάναμε τη διαδικασία, βγήκε ο διαγωνισμός. Μπήκανε δύο εταιρείες, εκδήλωσαν ενδιαφέρον mm-hmm. Το να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Όταν η Επιτροπή, βλέποντας τα δικαιολογητικά, ενέκρινε τη μία εταιρεία η οποία μπήκε και οριστικός ανάδοχος και από εκεί και έπειτα γίνανε ενστάσεις η μία εταιρεία ως προς την άλλη. Με ποια αιτιολογία έγινε η ένσταση όμως, γιατί εγώ έμαθα ότι η εταιρεία που ανέλαβε την ναυαγοσωστική κάλυψη δεν είχε άδεια. Όχι, είχαν άδεια κανονικά, και η μία ναυαγοσωστική είχε άδεια και η άλλη είχε άδεια. Ο ένας έκανε προσφυγή ότι δεν είχε άδεια, το οποίο αυτό απορρίφθηκε, γιατί εμείς με τα έγγραφα που έχουμε από το λιμεναρχείο είναι σύνομη η διαδικασία, και από την άλλη πλευρά πάλι για κάποια εγκυητική έκανε ένσταση την οποία και δικαιώθηκε η άλλη εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, οι δικές μας πληροφορίες λένε, κύριε Κατσαρά, ότι η εταιρεία αυτή που πήρε το έργο εν πάση περιπτώσει δεν είχε την ανάλογη άδεια ώστε να πάρει τη δουλειά, έγινε ένσταση από την άλλη εταιρεία. Ωστόσο της αφαιρέθηκε τελείως όποια άδεια και αν υπήρχε και πλέον πήγε να κάνει τη διαδικασία με νέα πρωτόκολλα. Κάτι το οποίο, αν αναλάβει δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία με άλλο πρωτόκολλο και με άλλο αριθμό άδειας, θα είναι νόμιμο? Αν συμβεί κάτι, θα μπορεί να σας καλύψει εσάς? Ακούστε να δείτε, εμείς με τις αποφάσεις που ήρθαν από την ΕΑΣΥΔΙΣ αυτή τη στιγμή δικαιώνει την πρώτη εταιρεία, η οποία από την άλλη εταιρεία που καταγγέλθηκε ότι δεν είχε άδεια. Mm-hmm. Οπότε εμείς τώρα είμαστε στο στάδιο των ενστάσεων. Εσείς από τη στιγμή που εσείς ξέρατε ότι δεν είχε άδεια και ότι θα δημιουργηθεί εμπλοκή και πρόβλημα κτλ. Μα δεν είπαμε ότι δεν είχε άδεια, είχε άδεια κανονικά. Όλα τα δικαιολογητά είχαν άδεια κανονικά. Δεν είπαμε, δεν θέσαμε. Η άλλη εταιρεία έκανε ένσταση προς αυτή την εταιρεία ότι δεν είχε άδεια. Δεν υφίσταται όμως κάτι τέτοιο. Σας είπα, ήρθε η απόφαση από την ΕΑΣΥΔΙΣ, της οποίας εμείς πιέσαμε όταν αυτό το Μάρτιο μήνα, από ό,τι ήταν τέλη Μάρτιο, αρχές Απρίλιο που γίνανε οι ενστάσεις, εμείς κάναμε έτοιμα στην ΕΑΣΥΔΙΣ έτσι ώστε να το εξετάσουν πιο σύντομα και αυτοί βγάλανε ως προς την ημερομηνία εξέταση στις 20 Μαΐου. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα, όταν συζητήθηκε το θέμα στις 20 Μαΐου, πάλι κάναμε εμείς έγγραφο σαν Δήμος, επικαλούμενοι την δημόσια ασφάλεια, το να μπορέσουμε να το εξετάσουν, να μας δώσουν την απάντηση όσο πιο σύντομα, και εν τέλει η απάντηση μας ήρθε πριν 2 μέρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία το να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και μετά το παρακολουθούμε. Σχετικά δεν ξέρουμε τι ενστάσεις θα υπάρχουν από την άλλη πλευρά και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι κάποιες διαδικαστικά mm-hmm. θέματα, τα οποία δυστυχώς ο νομοθέτης δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εμείς, αν σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε κανονικά, εφόσον δικαιώθηκε η πρώτη εταιρεία, να κάνουμε ανάθεση στην πρώτη εταιρεία, η οποία σε μία από τις δύο εταιρείες, μία εταιρεία τέλος πάντων που δικαιώθηκε. Σε αυτή την εταιρεία θα μπορούσαμε να κάνουμε. Από εκεί και μετά περιμένουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα με τους ναυαγοσώστες και είδατε και μία χρονιά ολόκληρη είχαμε μείνει χωρίς ναυαγοσώστες και δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Από τη στιγμή που είδατε εσείς όλη αυτή την εμπλοκή, εν πάση
περιπτώσει, ότι θα τραβήξει με τα δικαστήρια, με τις ενστάσεις κτλ. Mm-hmm. Γιατί δεν κάνατε κάτι ώστε να πείτε, αφού είναι αυτή η διαδικασία και πάει έτσι, εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο, ώστε 1η του Ιούνιου να έχουμε ναυαγοσώστες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Μακάρι, πιστέψτε με ότι εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες, ακόμα και να κάναμε απευθείας αναθέσεις και ούτω καθεξής, το οποίο δεν μας το επιτρέπει ο νόμος αυτή τη στιγμή, ούτε τότε. Έπρεπε πρώτα να εξεταστούν όλα αυτά. Υπάρχει, σας ξαναλέω, μια διαδικασία, η οποία είναι διαδικαστικά θέματα και τα οποία δεν μπορούμε να τα αποφύγετε, να τα αποφύγουμε. Πιστεύετε ότι εμείς αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας τη διαδικασία, και εγώ, σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενημέρωσα την υπηρεσία έτσι ώστε να υπάρξουν και διαιτές να είναι το κομμάτι των ναυαγοσωστών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται την επόμενη χρονιά. Ναι, το θυμάμαι που το λέγαμε. Να μπαίνουμε στη διαδικασία να ξανακάνουμε διαγωνισμούς και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ενώ ξεκινήσαμε νωρίς, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, έτσι ώστε να γίνει σύμβαση με την συγκεκριμένη εταιρεία και εν τέλει να έχουμε ναυαγοσώστες. Εσείς επιμένετε. Και την τελευταία φορά, να ξέρετε, και την τελευταία φορά που δεν είχαμε ναυαγοσώστες, εμείς δικαιωθήκαμε από όλα. Δηλαδή, παρόλο και τα πρόστιμα τα οποία μας επιβλήθηκαν στο Δήμο, εμείς στην ουσία τα γλιτώσαμε, δεν τα πληρώσαμε. Γιατί είχαμε κάνει όλη τη διαδικασία, ναι, η οποία μας επέτρεψε ο νόμος. Εντάξει, τώρα δεν ήταν δικό μας το πρόβλημα. Ήταν δικό σας το φταίξιμο, καθαρά, κύριε Κατσαρά. Ήταν καθαρά δικό σας το φταίξιμο. Δεν ήταν δικό μας το φταίξιμο. Σας ξαναείπα, όταν εμείς κάναμε ένα προπολογισμό, μην πηγαίνουμε πάλι πίσω. Και πιστεύω ότι και φέτος, δεν θέλω να γίνομαι μάντης κακών συμβάντων, ότι θα πάει πολύ βαλίτσα μέχρι να έχουμε ναυαγοσώστες, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Για το νησί. Υπάρχει μια διαδικασία αυτή. Γιατί στιγμή, θα μας λυπήσει και πάλι πολύ να μην δούμε γαλάζιες σημαίες. Μια διαδικασία 10 ημερών και από εκεί και έπειτα, καλώς ορχόν των πραγμάτων, θέλω να πιστεύω μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, να έχουμε τους ναυαγοσώστες. Αν υπάρξει και νωρίτερα, αν δεν υπάρχουν εστάσεις, θα υπάρξουν και νωρίτερα. Τώρα πάντως μπαίνουν πρόστιμα τώρα που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα θα μπαίνουν πρόστιμα, αλλά από εκεί και έπειτα σας ξαναείπα ότι και την τελευταία φορά, παρόλο που επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα, λόγω επειδή εμείς είχαμε κάνει όλες τις διαδικασίες τις οποίες μας επέτρεπε ο νόμος, από εκεί και έπειτα δικαιωθήκαμε και στην ουσία ο Δήμος δεν χρεώθηκε ούτε ένα σένς. Μάλιστα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα σχετικά με τους ναυαγοσώστες. Μακάρι να λυθούν σύντομα όλα τα προβλήματα και μακάρι να υπήρχε και μια πρόβλεψη λίγο νωρίτερα, ώστε να έχουμε τους ναυαγοσώστες που θέλουμε να έχουμε στις παραλίες και για τις γαλάζιες σημαίες, αλλά πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των λουωμένων. Επειδή εμείς πολλές φορές σας είπα και πάλι ότι ξεκινήσαμε νωρίς, αλλά από εκεί και έπειτα, όταν εμπλακούν δύο εταιρείες, καταλαβαίνετε τα χρήματα είναι πολλά. Οπότε από εκεί και έπειτα οι ενστάσεις είναι αναπόφευκτες, δυστυχώς. Οπότε γι' αυτό τον λόγο έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα πάρκινγκ και το κυκλοφοριακό, τώρα να πούμε και να κλείσουμε. Είπατε και πριν ότι βγάλατε αυτή την ανακοίνωση, την μεταδώσαμε κι εμείς σχετικά με τα βαριά οχήματα. Από την 1η Ιουλίου θα υπάρχουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις οποίες δεν μπορώ να αναφέρω κάτι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Μπορούμε να κάνουμε συζήτηση την επόμενη εβδομάδα που θα έχω και συνάντηση, μια τελική συνάντηση και με τον αστυνόμο και με τον λιμενάρχη και τη δημοτική αστυνομία. Γιατί μιλήσαμε και σήμερα, ήμουν από το γραφείο του κυρίου διοικητή της αστυνομίας και συζήτησαμε κάποια θέματα. Το Σάββατο έχουμε άλλη μια επαφή και με το λιμεναρχείο και με την δημοτική αστυνομία. Οπότε την επόμενη εβδομάδα που θα καταλήξουμε το Σάββατο θα ανακοινώσουμε και πώς θα ρυθμιστούν τα σημεία. Το κλείσιμο, εν πάση περιπτώσει, του κλεισίματος. Προς το μοντέλο, όχι ακριβώς του κλεισίματος της πόλης. Ελεγχόμενη. Να υπάρχει μια ελεγχόμενη ρύθμιση, κυρίως στις ώρες αιχμής. Μιλάμε πάντοτε από τις 8 το βράδυ μέχρι στις 10.30. Ναι. Και γι' αυτό ξεκινάμε τώρα ήδη από τα πάρκινγκ να αρχίζουν να βιάζουν με τα συγκεκριμένα αυτά. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν φωτιστεί και όλα τα πάρκινγκ. Πάντως τα πάρκινγκ δεν τα έχετε φροντίσει όλα, βλέπουμε ότι δεν είναι... Κοιτάξτε, επειδή υπήρχε το κομμάτι της... αυτά ήταν κάποια κομμάτια όπως τις καθυστέρησης του προϋπολογισμού, τα οποία έπρεπε να υπήρχουν κάποιες συμβάσεις γενικότερα για να υπάρξει ανάδοχη εταιρεία, να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε. Από εκεί και μετά όμως μέχρι τέλος του μήνα, να ξέρετε, θα έχουν διαμορφωθεί. Ό,τι μπορούμε κάνουμε εμείς σαν Δήμος με τα δικά μας μηχανήματα, αλλά καθημερινά τα δικά μας μηχανήματα δυστυχώς πηγαίνουν το να μαζεύσουν σκουπίδια τα οποία πετάνε δεξιά και αριστερά. Ναι, καταλαβαίνετε, ναι. Παρόλο που πρόβλημα. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες και από τον νέο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βιτζιλέο, και με τον κύριο Σιδερή που είναι στην ορεινή Νάξο, από εκεί και έπειτα το σκουπίδι δυστυχώς καθημερινά είναι τεράστιος ο όγκος, οπότε αναγκαστικά τα μηχανήματά μας απασχολούνται περισσότερες ώρες εκεί και υπάρχουν λιγότερες ώρες στο να γίνουν όλα
τα υπόλοιπα τα οποία είναι σε προτεραιότητα, γι' αυτό άλλωστε αναγκαζόμαστε να υπάρξουν κάποιες εργολαβίες για να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες. Μακάρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να ολοκληρωθούν διαδικασίες, να πάρετε εργολαβίες και στην καθαριότητα και γενικότερα, γιατί χρειάζονται εργατικά χέρια σίγουρα για να διατηρήσουμε καθαρό το νησί. Θα ξέρετε σχετικά με τα κυκλοφοριακά πώς θα λειτουργήσουν. Θέλω να πω το εξής. Βλέπουμε στα πάρκινγκ όμως και είναι παρκαρισμένα πολλά οχήματα του Δήμου, βαρέα οχήματα. Και αυτά θα πρέπει να τα αποσύρετε εσείς, φαντάζομαι, με τη νέα οδηγία που έχετε βγάλει. Κοιτάξτε, και τα νέα οχήματα του Δήμου θα δούμε πώς, σε ποιο σημείο θα μπορέσουν να τα βάλουμε, γιατί εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε κυρίως τα πάρκινγκ που έχουμε νοικιάσει περιφερειακά για να μπορέσουμε να παρκάρει ο κόσμος που θα φεύγει τις ώρες αυτές για να μπορέσει να βρίσκει χώρο να παρκάρει. Λέω, γιατί βγάλατε αυτή την οδηγία, αυτή την ανακοίνωση που λέτε ότι τα μεγάλα οχήματα και τα λοιπά και τα τρέιλερ και οι βάρκες και τα αυτά απαγορεύεται να μπαίνουν μέσα στα πάρκινγκ. Μέσα στα πάρκινγκ όμως βλέπουμε και κάποια οχήματα του Δήμου, απορριμματοφόρα και διάφορα οχήματα του Δήμου. Και αυτά δεν θα πρέπει να φύγουν από εκεί? Σίγουρα, και αυτά θα πρέπει να δούμε σε μέρους τα οποία και αυτά θα μπορούσαν να πάνε. Τα ελέγχουμε όλα, μην δείξει, θα τα δείτε τις επόμενες ημέρες. Θα ξαναμιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα να μας δώσετε ακριβώς τις ρυθμίσεις. Θα βγουν και ανακοινώσεις σχετικές, οι οποίες θα γνωρίζει και ο κόσμος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κατσαρά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ακροατές μας αρκετά πράγματα με τα επίκαιρα αυτά θέματα. Είναι και άλλα που ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.